Καλό μεσημέρι, κύριε Τζίμα. Καλό σας μεσημέρι. Πώς βλέπετε το άνοιγμα που κάνει η κυβέρνηση, τα μέτρα, το άνοιγμα της αγοράς, το λιανεμπόριο, η εστίαση, 330 εκατομμύρια. Πώς βλέπετε τις κινήσεις αυτές? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη διαχείριση της ίδιας της πανδημίας και στο άνοιγμα, όπως λέγεται, της αγοράς, προκειμένου, ας το πούμε έτσι, να διευκολυνθούν και μια σειρά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν φτάσει σε αδιέξοδο όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο φυσικά εντάσσει και ορισμένα μέτρα, θα λέγαμε αυτονόητα, για τη στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, τα προβλήματα είναι βαθύτερα. Ας μην ξεχνάμε ότι συζητάμε πια ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και από αυτή τη σκοπιά και τα προβλήματα των επαγγελματιών έχουν συσσωρευτεί, έχουν αυξηθεί όλο αυτό το διάστημα και βέβαια, πώς να το πούμε, η επόμενη μέρα απαιτεί ορισμένες ριζικότερες τομές προκειμένου να μπορέσουν και αυτοί να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική λειτουργία και να ξεπεράσουν τα προβλήματα τους. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ενέργειες, γιατί εμείς μαθαίνουμε ότι ήδη κάποιοι άνθρωποι τελείωσαν, δηλαδή το έχουν κλείσει το μαγάζι, τέλος. Σήκωσαν τα χέρια ψηλά, έφυγαν, τέλος. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και αν θέλετε, αυτό έχει σημασία να το κρατήσουν και οι ίδιοι επαγγελματίες και να σκεφτούν ότι μια σειρά περιοριστικά μέτρα που, αν θέλετε να πούμε, αποθεώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, παρουσιάστηκαν ως μάνα εξ ουρανού, μέσα αυτά και το κλείσιμο του λιανεμπορίου ή το εκτεταμένο κλείσιμο της εστίασης που περιμένει 7 μήνες πρακτικά τώρα κλειστή, ουσιαστικά ήταν απόρρια των γενικότερων πολιτικών διαχείρισης της ίδιας της πανδημίας. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, όπως και να συζητήσουμε για τα οικονομικά ζητήματα, η αλήθεια είναι ότι αν πρώτης όψεως και η κυβέρνηση, ας το πούμε, είχε ακούσει αυτό που πρότεινε και το ΚΚΕ, αλλά και ο κόσμος που προσπαθεί να σκεφτεί τα πράγματα απλά και λογικά, και ενίσχυε ριζικά το ίδιο το σύστημα υγείας ή έπαιρνε ορισμένα μέτρα ουσιαστικά στο επίπεδο της πρόληψης, όπως μαζικά τεστ, αποσυμφορήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς και ούτω καθεξής, να μην μακρηγορώ και τρώμε χρόνο, νομίζουμε ότι και η κατάσταση θα ήταν τελείως διαφορετική. Διάβασα, επειδή είπατε για τα τεστ. Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο σήμερα συζητάμε και εκτιμάμε αυτά τα εκτεταμένα αδιέξοδα που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και από εκεί και πέρα όμως έχει μια σημασία το εξής. Ότι η κυβέρνηση επέλεξε να διαχειριστεί, ας το πούμε έτσι, και το οικονομικό πρόβλημα αυτών των κατηγοριών των συνανθρώπων μας, να το πούμε έτσι, επιλέγοντας να κρατήσει την μπάλα χαμηλά, να το πω έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους. Δηλαδή, αλλά την πηγαίνει λίγο παρακάτω, γιατί τα χρέη περιμένουν. Δεν σας άκουσα, αν θέλετε επαναλάβετε. Λέω, θέλει να κρατήσει την μπάλα χαμηλά, αλλά επί της ουσίας την πάει λίγο πιο πέρα, γιατί τα χρέη περιμένουν στη γωνία όμως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί κοιτάξτε τώρα, όταν τα όποια μέτρα στήριξη ουσιαστικά στηρίχθηκαν σε ορισμένα επιδόματα ή μεσοδανικά περιορισμένα και το κυριότερο μέτρο για να περιορίσει, ας το πούμε έτσι, την άμεση εκτείναξη των λοιπόντων εκείνη την περίοδο ήταν η αναστολή των φορολογικών και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή μια σειρά άλλα, η πραγματικότητα είναι ότι η επόμενη μέρα θα είναι ένας γολγοθάς για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ακριβώς το πράγμα, αν θέλετε, λάβαμε και εμείς υπόψη ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στην πρόταση νόμου που καταθέσαμε για τα χρέη και τα υπόλοιπα προβλήματα των επαγγελματιών, είτε της πόλης είτε της υπαίθρου και για τους αγρότες ακόμα, συμπεριλάβαμε ορισμένα μέτρα τόσο άμεσο όσο και πιο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Δηλαδή σήμερα, ας το πω έτσι, ένα χρόνο μετά την πανδημία και μετά από μια πολυετή οικονομική κρίση που είχε προηγηθεί αυτής, δεν μπορούμε να συζητάμε για τίποτα λιγότερο από διαγραφή ενός σημαντικού μέρους των χρεών αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να μην συζητάμε για επαναφορά ορισμένων μέτρων, όπως για παράδειγμα η επανένταξή τους στο αφορολόγητο, που αν θέλετε κιόλας είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα του πληθυσμού που αυτή τη στιγμή δεν εντάσσεται σε αφορολόγητο όριο. Οποιοδήποτε κάνει είναι αυτό. Δεν μπορούμε να μην συζητάμε για ορισμένα, ας το πούμε έτσι, μέτρα διευκολύνσης ακόμα και τώρα, γιατί η πανδημία, όπως βλέπετε, καλά κράτη. Έτσι,
που πρέπει να είναι στοχευμένα για εκείνες τις κατηγορίες που και πριν την πανδημία είχαν χαμηλότερα εισόδηματα, όπως για παράδειγμα η ένταξη σε κάποιο μηνιαίο επίδομα. Αν θέλετε να σας θυμίσω, η ίδια κυβέρνηση στην αρχή της πανδημίας συμπεριέβαλε τους αυτοαπασχολούμενους το λεγόμενο επίδομα ειδικού σκοπού. Ναι. Έκτοτε τους έβγαλα από αυτό και η κύρια, ας την πω έτσι, επιχειρηματολογία της είναι ότι τους εντάσσει στην περιβόητη, στο περιβόητο πρόγραμμα επιστρεπτικής προκαταβολής, το οποίο για όποιον ψάξει τα στοιχεία θα δει ότι η μισή από αυτούς και κυρίως, ας το πω έτσι, τα κατώτερα, οι κατώτερες οικονομικά κατηγορίες δεν εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν σήμερα χρειάζεται ορισμένα μέτρα δραστικότερα, πιο ουσιαστικά, πιο μακροπρόθεσμα, που επί της ουσίας αυτή τη στιγμή αρνείται να λάβει η κυβέρνηση, γιατί αν θέλετε και τα όρια της πολιτικής που μπορεί να ασκήσει για αυτά τα στρώματα καθορίζονται από άλλες προτεραιότητες που έχει θέσει. Όπως... Μια ματιά στα κοστολόγια και στον προσανατολισμό των περιβόητων 50 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, ναι. επιβεβαιώνει από αυτή την περιβόητη κρατική χρηματοδότηση ποιοι θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος και ποιοι θα μείνουν με τα υπολείμματα αυτής της λεγόμενης κρατικής πολιτικής. Για πείτε το αυτό, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα δηλαδή. Κοιτάξτε, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάνει σημαία τις 150 δράσεις ή άλλες επιδοτήσεις για τη στήριξη μιας σειράς εμβληματικών έργων που κυρίως αφορούν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τα περιβόητα έργα πράσινης οικονομίας, ψηφιακής οικονομίας κτλ., είναι δεδομένο ότι αυτός ο κόσμος με χρήματα του ελληνικού λαού, γιατί μην ξεχνάμε ότι και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από τη φορολογία των ίδιων των εργαζομένων, θα εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η περιβόητη ανάπτυξη και επιστροφή στην ομαλότητα που ευαγγελίζεται και ο ίδιος ο Υπουργός και το οικονομικό του επιτελείο. Άρα συζητάμε λοιπόν για μια στοχευμένη ανάπτυξη και κατά βάση για μια στοχευμένη κρατική χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα, ναι. σίγουρα η κυβέρνηση, ορισμένα, αν θέλετε, επιμέρους μέτρα για να περιορίσει σε ένα βαθμό την κοινωνική έκρηξη μπορεί να τα έχει πάρει. Ωστόσο, θα βρεθεί και αυτή με βάση τις προτεραιότητες μπροστά στο εξής δίλημα. Πώς θα χειριστεί στο ενδεχόμενο χαμηλών πτήσεων τα εκτεταμένα χρέη των επαγγελματιών. Έχουμε αυτή τη στιγμή, ας το πω έτσι, μπορούμε να κάνουμε κάποια σκέψη για το που του πιθανά το πάει το πράγμα. Πριν τρεις μήνες ψηφίστηκε ο περιβόητος νέος πτωχευτικός κώδικας. Πείτε το λίγο αυτό, πείτε το λίγο αυτό, γιατί πάνε και πληστηριασμοί εκεί, πάνε διάφορα. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται μια σειρά δημοσιεύματα δείχνουν ότι όποιες ρυθμίσεις αυτών των χρόνων που λέγαμε πριν των επαγγελματιών, πιθανά θα περάσουν στις διατάξεις του συγκεκριμένου κώδικα. Και αυτό, ξέρετε, όχι μόνο δεύτερη ευκαιρία, δεν είναι όπως έλεγε η κυβέρνηση, αλλά στην πράξη θα αποδειχθεί μια χρόνια ομοιρία. Και μάλιστα σε συνθήκες που και οι επαγγελματίες αυτοί, γιατί μην ξεχνάμε ότι η επιστροφή στην ομαλότητα δεν αναιρεί ούτε τον ανταγωνισμό, ούτε την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων στην ελεύθερη αγορά. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν σε συνθήκες εκτεταμένης ομοιρίας για χρόνια ολόκληρα, έτσι προσπαθώντας να επιβιώσουν, να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους, και δεν συζητάμε καν για το πώς θα κληθούν να διαχειριστούν μια σειρά υπαρκτές ανάγκες πια που έχουν όλες οι οικογένειες, και δικές μας και αυτών και όλων. Κύριε Τζίμα, μετά το μνημόνιο έχουμε και την πανδημία. Η πανδημία είναι το όχημα που θα πάει σε μια διαφορετική πολιτική, ώστε έτσι να τελειώνουν με την μικρομεσαία επιχείρηση, με τη μεσαία τάξη, να υπάρχει ο φτωχός και ο πλούσιος. Γιατί αύριο θα μας πούνε ότι τι να κάνω εγώ, ρε παιδιά, πανδημία. Τι να κάνω εγώ, μνημόνιο. Κάθε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση, αλλά και μια σειρά άλλα, ας το πω έτσι, επιτελεία ή δεξαμενές σκέψη, οτιδήποτε άλλο, πείτε το πώς θέλετε, έχουν ανάγκη την ίδια την εμφάνιση της πανδημίας ως το κύριο πρόβλημα που πυροδότησε το ζήτημα της οικονομίας. Το πρόβλημα της οικονομίας που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Φυσικά, η πανδημία ήταν ένα επιπρόσθετο χειρόφρενο στην όλη αυτή η κατάσταση. Δούμε όμως σίγουρα τα σημάδια μιας νέας οικονομικής κρίσης, αν θέλετε, προϋπήρχαν αυτής. Να σας θυμίσω, δεν είναι τυχαίο ότι η έξοδος από την προηγούμενη κρίση, παρόλο που ήταν μία από τις βαθύτερες που γνώρισε η ελληνική και η παγκόσμια οικονομία γενικά, συνοδεύτηκε με μία εξαιρετικά ασθενική πορεία ανάκαμψης. Mm.
ήδη, αν θέλετε, και για όποιον από τους ακροατές μας έχει τη διάθεση ή την όρεξη να αναζητήσει μια σειρά οικονομικά στοιχεία, θα δει ότι από το τέταρτο τρίμηνο του 2019, τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην Ελλάδα, αρχίζουν και εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια στασιμότητας και επιβράδυνσης της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ίδια εμφάνιση της πανδημίας αποτέλεσε, αν θέλετε, τον επιπρόσθετο καταλύτη για να εξελιχθεί όλο αυτό το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που σήμερα ζούμε, κυρίως τα λαϊκά στρώματα, γενικά όμως η οικονομία. Το ερώτημα είναι ποιο. Αυτά τα οποία προτείνονται σήμερα ως λύση από αυτό το αδιέξοδο που έχει περιέλθει γενικά, ας το πούμε έτσι, η καπιταλιστική οικονομία, όπως την ονομάζουμε εμείς, και είναι και πραγματικότητα δηλαδή αυτή, θα αντιμετωπιστεί με μέτρα έκτακτα ή με μέτρα που προϋπήρχαν? Όπως ξέρετε, η συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για τη στροφή στην πράσινη οικονομία, είναι μια συζήτηση που κρατά χρόνια. Είναι μια επιλογή, ας το πούμε έτσι, όλων των οικονομικών επιτελείων, των ίδιων των αστικών τάξεων των χωρών και της χώρας μας, διότι θεωρούν και εκτιμούν ότι μέσα από αυτή την πορεία εξασφαλίζεται η συνέχιση μιας κερδοφορίας, η οποία στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού σήμερα γίνεται κυριολεκτικά κάτω από όρους ο θάνατος και η ζωή. Να κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα. Το ερώτημα είναι, αυτό αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες? Η πραγματικότητα είναι ότι δεν τους αφορά. Και μάλιστα γίνεται ακριβώς πάνω στην ίδια τη συνέχιση μιας πολιτικής που ήδη βιώνουν και κυρίως έχει έναν αντιλαϊκό χαρακτήρα. Ξέρετε όμως ποιο είναι το επιχείρημα σε αυτό που λέγαμε πριν και για το κούρεμα? Ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση να το κάνει, πρέπει να πάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι βέβαια μιλούν για restart, αλλά υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Δεν το λέω δικαιολογία, να το πω επιχείρημα. Ναι, έτσι είναι. Αυτές οι επιλογές πληρώνονται. Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προέταξαν την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε ως υποτίθεται σανίδα σωτηρίας και προοπτικής της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας. Μάλιστα, για να θυμηθούμε και εμείς που συζητάμε σήμερα, αλλά και οι παλιότεροι, θυμάστε τις πάλε ποτέ υποσχέσεις περί Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι το απάνεμο λιμάνι, ναι, στο οποίο η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να αναπτυχθεί χωρίς τρανταγμούς κτλ. Τα θυμάστε αυτά. Βέβαια. Τρίχες αποδείχθηκαν φυσικά στην πορεία. Γιατί και πολύ ακριβό το ευρώ για την Ελλάδα. Είναι σύμφυτο και της ίδιας της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και δεν την προστατεύει από τη γενικότερη διεθνή εξέλιξη και τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν είναι μια επιλογή. Το θέμα είναι αν από αυτή η επιλογή, πώς να το πούμε, αν από αυτή την επιλογή έχουν ίδια ωφέλη τόσο οι μεγαλύτερες όσο και οι μικρότερες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι που λέμε εμείς επαγγελματίες, και ακόμα περισσότερο οι ίδιοι εργαζόμενοι, μισθωτοί κτλ. Σίγουρα σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτές τις κατευθύνσεις η πορεία είναι πολύ συγκεκριμένη, προδιαδεγραμμένη θα λέγαμε εμείς, για τις λεγόμενες πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί? Γιατί παίρνουν ορισμένα μέτρα που αντικειμενικά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κυβερνήσεων ελληνικών μπορεί να περνώνται, προκειμένου, ας το πούμε έτσι, να προσαρμοστούν και αυτές οι επιχειρήσεις. Η πραγματικότητα δείχνει ότι οι συνθήκες του ανταγωνισμού είναι αυτές οι οποίες οδηγούν τη μεγάλη τους πλειοψηφία, ας το πούμε έτσι, στη χρεοκοπία. Και βέβαια, κατά περιόδους και αντίστοιχες πολιτικές. Γιατί μπορεί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ας το πούμε έτσι, να χτυπούσαν φιλικά την πλάτη στη ραχοκοκαλιά, στη λεγόμενη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και προμνημονίων, αλλά την περίοδο των ίδιων των μνημονίων αποδείχθηκε με την αύξηση της φορολογίας τους, με μια σειρά μέτρα εξοντοτικού χαρακτήρα προς αυτές τις επιχειρήσεις, ότι κλήθηκαν και αυτοί να πληρώσουν το μάρμαρο μαζί με τους εργαζόμενους. Κύριε Τζίμα, να ολοκληρώσουμε με αυτό, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Τζίμα. Ναι. Σας ακούμε, ολοκληρώστε τη φράση σας. Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι χρειάζεται και οι επαγγελματίες που μας ακούνε σήμερα να σκεφτούν πιο καθαρά, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, το ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Και κατά τη γνώμη μας, σε αυτές τις συνθήκες η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι παρά μια, ας το πούμε έτσι, ενίσχυση της ίδιας της συλλογικής τους δράσης σε μια κατεύθυνση που καταρχήν θα αμφισβητεί
αυτή την περιβόητη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας, αλλά και τις επιλογές που εκπορεύονται από αυτήν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα δεν είναι καθαρά οικονομικό, είναι γενικότερο οικονομικό-κοινωνικό πρόβλημα, αφορά όλη την έκφανση των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, οι οικογένειές τους κτλ. Από αυτή τη σκοπιά, κατά τη γνώμη μας, και αυτοί πρέπει να πάρουν τη θέση τους με διεκδικητικούς όρους, με συλλογικούς όρους, μαζί με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους και να θέσουν επί της ουσίας τα δικαιώματά τους, τις ανάγκες τους σε μια γραμμή διεκδίκησης, στην οποία είναι σίγουρο θα βρουν συμπαραστάτη το ΚΚΕ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζίμα. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.